Στη δεύτερη φάση περνάει η διαβούλευση για την κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου η οριστική πρόταση. Η μελέτη σε συνέχεια έχει ως κύριο αντικείμενο τη διαμόρφωση των οριστικών προτάσεων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και στάθμευσης για πεζούς, οχήματα, ποδήλατα, μέσα μαζικής μεταφοράς κλπ. Στο οδικό δίκτυο της πόλης. Τρέχει εδώ περίπου και 1,5 χρόνο η μελέτη η κυκλοφοριακή στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Μετά από πάρα πολλές συσκέψεις με την ομάδα των μελετητών και τις αρμόδιες διευθύνσεις, τις πολεοδομίες και των τεχνικών υπηρεσιών. Μετά από ήδη μία ή δύο, αν δεν κάνω λάθος, διαβουλεύσεις κοινωνικές, ήρθε η ώρα να κάνουμε και την οριστική μας διαβούλευση, όπου εκεί σε αυτή τη διαβούλευση θα παρουσιαστούν όλα τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της μελετητικής ομάδας για να κινηθεί η Αλεξανδρούπολη και μέσα σε αυτήν οι δημότες και οι επισκέπτες για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις απόψεις, τις προτάσεις και τις επισημάνσεις τους εντός 20 ημερών προς το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η μελέτη αυτή θα καλύψει την επόμενη 20ετία, αφού λαμβάνεται υπόψη όλα όσα θα συμβούν στην Αλεξανδρούπολη του μέλλοντος, μη εξαιρουμένης ακόμα και αυτής της περιφερειακής οδού των 3 χιλιόμετρων με τις ποδηλατοδρόμους και την ενδεχόμενη διπλή φορά επί της Παπαναστασίου και την ενδεχόμενη μονοδρόμηση της παραλιακής και βέβαια τις πεζοδρομίες οι οποίες θα συμβούν στα κομμάτια μεταξύ ανόδου και καθόδου μέχρι και την οδό Ένου για να συμπεριλάβουμε και την ηρεμία που χρειάζεται μια δημοτική βιβλιοθήκη αλλά και ένα ήρεμο κομμάτι από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και πάνω αλλά και ένα κομμάτι από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και προς την παραλία. Θα έχουν λοιπόν τη δυνατότητα οι δημότες, όσοι αληθινά ενδιαφέρονται για το πώς θέλουν να ζουν και πώς θα ζήσουν και να συμβεί αυτό και με διαμόρφωση από τις δικές τους προτάσεις μέσα στην επόμενη κοινωνική διαβούλευση και εκεί πραγματικά θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά.